Από το τρίποντο που θα τον έφερνε πιο κοντά στον τίτλο στην Α1Ε, ο Αότι Μπακίου φιλοξενήθηκε στην Ελιά από την ΑΕΚ Τσαμπά και από νωρίς έδειξε τις διαθέσεις του. Στα πρώτα λεπτά η ομάδα του Τιμπακίου είχε μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ με τους Χαϊντίνη, Παπανδρέου, Μεταξάκη και Λούση με τον Σπανό να κρατά το 0. Αλλά το γκολ δεν άργησε να έρθει για τους φιλοξενούμενους. Συγκεκριμένα στο 24ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Στεφανάκη, ο Λούση έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίκτυα και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της και είχε τις σπουδαιότερες στιγμές της για να σκοράρει στο 33 με διπλή ευκαιρία με Ντελία και Φρόκου, αλλά και στο 54 με την κεφαλιά του Ντελία να περνά out μετά από φάουλ του Δάσκου. Και αφού σε αυτή την φάση δεν έγινε το 1-1, στο επόμενο λεπτό ο ΑΟΤ έβαλε τη βάση για το διπλό με τον Πορτογάλο Μάρκο Μεϊρέλες να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην κεντρινό-μαύρη άμυνα και με ιδανικό πλασέ να γράφει το 0-2. Από εκεί και πέρα όλα ήταν πιο εύκολα για τον ΑΟΤ, με τον Μεταξάκη 77 να διαμορφώνει το 0-3 και να βάζει την σφραγίδα του σε μία νίκη που φέρνει τους πρωτοπόρους της Α1Ε στους 7 από την δεύτερη θέση που βρίσκονται μαζί Ρωμανός και Ηρόδοτος.